Λοιπόν, παιδιά, θα σας πάω σημείδηση της τελευταίας στιγμής. Όχι τόσο ευχάριστη. Είχαμε σφοδρή ρωσική επιδρομή στην Οδυσσό της Ουκρανίας. Αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρη εξέλιξη τα συνεργεία διάσωσης, να βρούνε τραυματίες, οτιδήποτε. Τα πλάνα είναι αυτά που έχουμε. Είναι της τελευταίας στιγμής. Είναι ερασιτεχνικά. Τα έχουν τραβήξει άνθρωποι αυτό από τις μάρτυρες. Αναμένουμε τόση ημέρα να δούμε τι πρόκειται να αποκομίσουμε από αυτή τη δυσάρεστη είδηση. Έχει παραγίνει αυτό το πράγμα, εγώ θα πω. Έχει παραγίνει. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες που μας έρχονται. Ακριβώς είναι οι πρώτες εικόνες από την Οδυσσό. Τα συνεργεία διάσωσης είναι εκεί πέρα. Ο Όλεχ Κίπερ είναι ο περιφερειάρχης της Οδυσσού. Έχει μιλήσει στην κρατική τηλεόραση. Δυστυχώς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιο πλάνο. Και μέσω Telegram έχει δηλώσει ότι προσπαθούν να βρούνε τι έχει γίνει μέσα στα κτίρια, τι έχει γίνει, αν υπάρχουν τραυματίες, αν υπάρχουν δυστυχώς νεκροί. Είναι όλη η δικασία σε πλήρη εξέλιξη. Έχω την εντύπωση, αγαπητή Αλεξάνδρα Χρήσα, ότι μέχρι να γίνει η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, αν γίνει. Ή Τραμπ Ζελένσκι, αν γίνει, ή Τραμπ Νετανιάχου, αν γίνει, που θα γίνουν όλα αυτά, ναι. Όποιος προλάβει. Ό,τι προλάβουν. Σε καταστροφή, σε επίθεση, σε χώρο, σε ζωτικό χώρο, σε ακατάληψη, ανακατάληψη, τα πάντα. Αυτό ακριβώς και σε διπλωματικό επίπεδο. Μέχρι στιγμής είμαστε ακόμα σε συζητήσεις. Να φανταστείς, Σπύρο, δεν έχουν μιλήσει καν ακόμα. Μάλιστα. Και τρεις φυσικά. Ο Τραμπ με τον Πούτιν ακόμα δεν έχουν μιλήσει. Ναι. Τελευταία στιγμή που ασχολιόμουν με το θέμα χθες το βράδυ, δεν έχουν μιλήσει ακόμα. Μόνο ευχές, είπε ο Πούτιν στον Τραμπ. Στην ομιλία του. Και τον είπε και γενναίο. Του λέει, πήρε την εικόνα από τη απόπειρα δολοφονία και λέει ήταν γενναίο. Λέει ήταν άντρα. Λέει ήταν πώ αντέδρασε. Ναι, εγώ τον θαυμάζω ακόμα. Οπότε αναμένουμε να δούμε αν αυτός ο θαυμασμός τουλάχιστον αποφέρει κάποια λύση για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Μάλιστα.